Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, η πρώτη Κυριακή των νηστειών, μπήκαμε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τι ευλογημένος δρόμος αυτός η Σαρακοστή. Διότι αυτός ο δρόμος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ξεκίνησε από την Καθαρή Δευτέρα, πορεύεται Κυριακή, Κυριακή, εβδομάδα, εβδομάδα και μαζί θα μπούμε όλοι στην Κυριακή των Παΐων, θα ακολουθήσουμε τον Χριστό στη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, αλλά πριν προλάβουμε τα ζήτω και τα μπράβο και τα οσανά όλα αυτά τα οποία είπε ο όχλος, ο λαός, βλέποντας ποιος είναι ο Χριστός αυτά τα 3 χρόνια που τον είχε και τον έβλεπε και τον παρακολουθούσε, τα θαύματά του, τις ομιλίες του, τη ζωή του, την προσευχή του, τον ζητοκράβγασε. Και πριν περάσουν 5 μέρες, άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Όλα αυτά λοιπόν θα ζήσουμε. Και βέβαια, αφού παρακολουθήσουμε κάτω από το σταυρό με τα δικά μας δάκρυα να αναμειχθούν με το αίμα του Χριστού μας, θα τον πάρουμε μετά να τον κάνουμε περιφορά τη Μεγάλη Παρασκευή, τον επιτάφιό του, μετά θα φωνάξουμε όλοι μαζί Χριστός Ανέστη. Έτσι πορεύεται κάθε φορά η Μεγάλη Εβδομάδα. Πνευματικός αγώνας, νηστεία, προσευχή, αγάπη, συγχώρεση, ταπείνωση. Μεγάλη Εβδομάδα, ταφή του Χριστού και Ανάσταση. Σήμερα το Ευαγγέλιο, πού σου μ' αρέσουν κάθε Κυριακή οι περικοπές του Ευαγγελίου. Πόσα πράγματα έχει να μας πει ένα Ευαγγέλιο που είναι ένα κομματάκι. Βρίσκει, λέει, Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει, φίλοι γνωστοί, βρήκαμε, λέει, τον Μεσσία. Βρήκαμε τον Χριστό, τον Μεσσία, αυτό που περιμένουμε οι Ισραηλίτες. Και του λέει ποιος είναι ο Φίλιππος. Και αμέσως του απαντάει ο Ναθαναήλ, από τη Ναζαρέτη είναι δυνατόν να είναι κάτι καλό? Δέστε τι αντίληψη είχα για την περιοχή της Ναζαρέτ. Εκ Ναζαρέτ δυνατέ τι αγαθόν είναι. Και αμέσως τι υπέροχη φράση η απάντηση του Φιλίππου. Έρχο και είδε. Έλα, του λέει, έλα, 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 έλα να δεις. Τι να δεις? Ποιος είναι ο Χριστός? Πόσες φορές και εμείς παλεύουμε στα παιδιά μας, στις νύφες μας παιδερές, στους άθεους όλοι, παίρνουμε τους άθεους και φωνάζουμε ποιος είναι ο Χριστός και τι είναι ο Χριστός. Και δεν τους λέμε αυτήν τη φράση που αυτή έχει αξία. Έρχου και είδε. Έλα να δεις. Έλα να δεις. Έλα μόνο σου να γευτείς. Είχα διαβάσει κάπου, είναι σαν το μέλι, λέει ο Χριστός. Δίνει σε κάποιον ένα βάζο μέλι. Αν του περιγράψεις τι έχεις μέσα σε αυτό το βάζο. Είναι έτσι, είναι γεύση, είναι γλυκό, είναι πολύ γλυκό, είναι πολύ νόστιμο, είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν του πεις πάρε να γευτείς. Αν δεν γευτεί το Χριστό, τίποτα δεν θα καταλάβει. Γιατί ο Χριστός δεν είναι εδώ, μωρέ, δεν τον καταλαβαίνουμε με το μυαλό. Δεν είναι λογική ο Χριστός. Ο Χριστός μας είναι ζωή. Ζωή! Ζωή! Να νιώσεις την αγάπη Του, να νιώσεις τη φιλανθρωπία Του, να νιώσεις το ελεός Του, να νιώσεις τη συγχώρεσή Του, να νιώσεις πόσο πολύ σε θέλει. Πόσο, 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 πόσο σε θέλει ο Χριστός και σε αγαπάει και σε νοιάζεται.
Και πήγε λοιπόν ο Ναθαναήλ και με τον Φίλιππο και του προβλέπει ο Χριστός ποιος είναι. Ποιος είναι. Και τι λέει. Πω, πώς να το πει σε εμάς αυτό ο Χριστός. Είδε Ισραηλίτης, να ένας Ισραηλίτης, ενώ ουκέ στη δόλος εν την καρδία αυτού. Δεν υπάρχει δόλος μες στην καρδιά του. Είναι αγαθός, είναι καλός, έχει καλή σκέψη, έχει καλή διάθεση. Γι' αυτό βρίσκει το Χριστό. Γιατί έχει διάθεση να βρει το Χριστό. Έχει διάθεση να τον βρει. Έχει αγαθή καρδιά, αγαθή σκέψη, αγαθή συνείδηση. Και επειδή του τα λέει ο Χριστός, κατευθείαν πιστεύει. Και του λέει αλήθεια, προτού σε βρει ο Φίλιππος, ήσουν κάτω από τη σικιά, από μια σικιά. Τα χάνει ο Ναθαναήλ, ο Κύριος μου και ο Θεός. Κατευθείαν και του λέει, αχ μωρέ, του λέει, επειδή σε κατάλαβα που ήσουνα, γι' αυτό με δοξάζεις τόσο πολύ. Και μία φρασούλα, τι θα πρέπει να περιμένουν από τον Χριστό. Μίζον τούτον όψη. Πολύ μεγαλύτερα θα δεις από όλα αυτά. Και πόσα δεν είδαν μετά οι μαθητές, πόσα δεν είδαν. Πόσα δεν είδαν, πόσα δεν είδαν οι μαθητές. Γι' αυτό και έμειναν. Γι' αυτό και μετά όταν έφυγε ο Χριστός, έτρεξαν σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν αυτά που άκουσαν, αυτά που είδαν και αυτά που έζησαν. Και να φτιάξει ο Χριστός μας με το Άγιο του Πνεύμα, 50 μέρες μετά και από το Πάσχα η γιορτή της Πεντηκοστής, την Εκκλησία Του, για να μπορεί να μας αγκαλιάσει η Εκκλησία όλους. Πόσο ωραίο να ήμασταν κι εμείς, κάπως έτσι όπως ο Ναθαναήλ, να έχουμε αγαθή καρδιά, αγαθή ψυχή, αγαθή διάθεση. Και θα βλέπαμε θαύματα, θα γευόμασταν Χριστό, θα γευόμασταν χάρη, θα γευόμασταν ευλογία, θα γευόμασταν και τελειωμό δεν θα έχει. Αυτήν την αγαθοσύνη να βρούμε λοιπόν. Σήμερα όμως η Εκκλησία μας να πούμε δυο λόγια και γι' αυτό. Και αξίζει να το πούμε σε αυτό το εκκλησάκι, σε αυτόν τον ναό και να βλέπουμε την ίδια στιγμή τις εικόνες όλες. Η Εκκλησία μας έδωσε μάχη για να καθιερωθεί και να ξεδιαλύνει την πίστη της αν δέχεται ή δεν δέχεται τις εικόνες. Αν δέχεται ή δεν δέχεται να ζωγραφίζονται οι Άγιοι, η Παναγία, οι Άγγελοι, ο Χριστός μας. Και ευτυχώς που το κράτησε αυτό. Και έγινε, λέει, κάθε εικόνα το Ευαγγέλιο ενός αγράμματου που δεν ξέρει να διαβάσει, αλλά ξέρει να βλέπει τις εικόνες στο ναό και να προσκυνάει και να βλέπει τη ζωή. Βλέπετε στο ναό μας εδώ πάνω όλη η ζωή του Χριστού. Γύρω-γύρω όλοι οι Άγιοι. Και όταν λειτουργούμαστε και όταν ερχόμαστε στο ναό, βλέπουμε σαν να είμαστε και ο Θεός και οι Άγιοι και η Παναγία και εμείς όλοι σαν να είμαστε μία αγκαλιά. Όταν κάθομαι στην ωραία φύλη και βγαίνω και κοιτάω, θαρώ πως είναι η ζωντανή και η αποθαμένη μαζί. Γιατί και στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας
είμαστε και οι ζωντανοί και οι αποθαμένοι μαζί. Δοξάζουμε λοιπόν το Θεό και ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε όλους αυτούς που πάλεψαν για την Ορθοδοξία μας για να γιορτάζει σήμερα και τα φτιάξαν τόσο όμορφα, τόσο ωραία, τόσο υπέροχα, να τα έχουμε εμείς και να τα χαιρόμαστε. Να έχετε λοιπόν στα σπιτικά σας εικόνες Αγίων. Να έχετε στα σπιτικά σας εικόνα της Παναγίτσας, της μάνας μας, της μάνας του Θεού μας, της γλυκύτατης Παναγίτσας μας, να έχετε την εικόνα της και μπροστά να καίει ένα καντιλάκι, ένα λαδάκι και δίπλα να έχετε κι άλλους Αγίους, αυτούς που αγαπάτε, τους σύγχρονους Αγίους. Πόσους Αγίους μας έδωσε στις μέρες μας η Εκκλησία μας. Θα σας πω ένα γεγονός για το καντιλάκι, για το καντιλάκι να τα ανάβουμε, έχει σημασία. Όταν είχα πάει την πρώτη φορά στην Αλβανία για να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια το 91-92 που άνοιξαν τα σύνορα, πηγαίνουμε στο Αργυρόκαστρο, ήταν η πρώτη πόλη μετά από εκεί, από τα Γιάννενα, από την Κόνιτσα που πηγαίναμε εμείς, και άρχισαν όλοι να μου λένε πρέπει να πας να δεις την κόρη του Δεσπότη. Κόρη του Δεσπότου ένας, κόρη του Δεσπότου άλλος. Φρέ, λέω, ποια είναι η κόρη του Δεσπότη? Εμείς εδώ δεν τα ξέρουμε αυτά οι δεσποτάδες μας, να είναι παντρεμένοι και να έχουν κόρες. Πηγαίνω λοιπόν, τη βρίσκω και τι, ποια ιστορία μου λέει. Να είναι δίπλα το σπίτι της ακριβώς, κολλητά με το ναό, το Μητροπολιτικό, το Αργυροκάστρο. Αυτή λοιπόν ήταν η κόρη του Δεσπότου Παντελεήμωνα που τον εξόρισαν οι Αλβανοί. Έμεινε εκεί. Ο Δεσπότης βεβαίως είχε χειρεύσει ως ιερέας για να γίνει Δεσπότης μετά. Ήταν ανήπαντρος. Πάλι δεν είχε γυναίκα, αλλά η κόρη του ζούσε. Και αυτή η κόρη ποια εντολή πήρε από τον παπά της? Θα ανάβεις, παιδί μου, συνέχεια το καντήλι του ναού. Άναβε λοιπόν το καντιλάκι, ακίνη την καντήλα, μέσα στο ιερό. Κάποια στιγμή κλείνουν τις εκκλησίες. Έτσι είχε γίνει στην Αλβανία. Τέρμα, λέει, η πίστη, δεν χρειαζόμαστε αυτό που πάνε και τώρα να μας κάνουν. Αλλά μάταια παλεύουν. Δεν νικέται έτσι ο Θεός. Δεν νικέται. Πάμε όμως στο γεγονός. Κλείνουν οι εκκλησίες και αυτή τη σκέφτηκε. Στον τοίχο του σπιτιού της που ήταν κολλητά με το ιερό, είχε ανοίξει μια καταπακτή, έτσι ένα μέρος που το κλείνε, και εκεί μέσα συνέχισε να ανάβει την καντήλα. Και μου λέει, Χριστό, δεν ήμουν παπάς τότε, ξέρεις ποιο είναι το μυστικό, θα το πω σε σένα. Το λαδάκι ήταν δύσκολο να το βρούμε εμείς εδώ. Όσο λαδάκι αντιστοιχούσε στην οικογένειά μου, ανάβα το καντήλι. Και εγώ από τότε μέχρι τώρα τρώω άλαδο όλες τις μέρες. Λίγησα, έλειωσα τα τάγουσα. Λέω, τι πίστη έχουν κάποιοι άνθρωποι. Πόσο πιστεύουν, πόσο μεγαλείο έχουν να φτιάξουνε 30 χρόνια ζωής άλαδης για να ανάβει, μωρέ, το καντήλι της εκκλησιάς τους. Και να μην φοβούνται και τον κίνδυνο που αν τους έβρισκαν, τους τελείωναν. Αυτή είναι η πίστη κάποιων απλών ανθρώπων που περνάνε δίπλα μας και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε τι ψυχή, τι καρδιά, τι ζωή έχουν. Τις έκανα μετάνια κάτω. Πω, φώναζε, σήκω, Χριστάκι μου, σήκω, όχι, λέω, θα μ' αφήσεις να σου φιλήσω τα πόδια και τα χέρια που κράτησε σε αυτόν τον τόπο ένα καντιλάκι να καίει, εκεί που νόμιζαν όλοι ότι κατάργησαν την πίστη.
Κανένας δεν την καταργεί την πίστη αν την έχουμε στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Αυτόν το Θεό, αυτήν την πίστη, αυτήν την ψυχή να φτιάξουμε έτσι.